παιδί μου. Είσαι καλά. Και η σεξουαλός πανακοπετρόπιτά μας ψήνεται στο φούρνο. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Άντε να τη φτιάξεις. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, κυρία Σμαρό. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς να έχουμε το νου μας εδώ. Τώρα, εδώ μέσα θα χρειαστούμε μια μικρή ποσότητα από γάλα, το οποίο μέσα
Καλησπέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, συνονόματος. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, Κωνσταντίνε? Πάω έξι τάξη και είμαι 11. Έτσι, μπράβο. Μικρούλης είσαι, γι' αυτό μου φάνηκε η φωνή κάπως. Ναι. Κωνσταντίνε μου, πάμε έκτη τάξη, είπαμε φέτος. Ναι. Άντε, σιγά σιγά βγάζουμε το δημοτικό και πάμε προς γυμνάσιο. Ναι. Καλή πρόοδο να έχεις, σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Μας παρακολουθείς? Ναι. Κάθε μέρα? Κάθε μέρα, ναι. Έτσι, μπράβο, Κωνσταντίνε. Άρα βλέπεις και τις επαναλήψεις. Ναι. Γιατί εμείς δεν βγαίνουμε κάθε μέρα. Ναι. Ποιες μέρες βγαίνουμε, Κωνσταντίνε, για να σε δω, αν είσαι διαβασμένος? Ξέρω εγώ. Εγώ πες όπου την ανοίξω τη τηλεόραση, εσένα βλέπω. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, Κωνσταντίνε, στις 5 η ώρα το απόγευμα και να αλλάξει την άλλη εβδομάδα στις 10 η ώρα το πρωί. Ναι. Τετάρτη και Παρασκευή. Και μετά καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έχει επαναλήψεις. Όποιος μας χάσει, ναι, θα μας δει στην επανάληψη. Ναι. Κωνσταντίνε μου, θέλω να μου πεις, είσαι καλός μαθητής? Ναι. Έτσι, μπράβο. Να διαβάζεις, να είσαι καλός μαθητής, να κάνεις περήφανο τη μαμά και τον μπαμπά. Ναι. Τι άλλο έχεις να μας πεις? Καλή επιτυχία για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Κωνσταντίνε μου, επίσης. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Ναι. Και από πού μας πήρες τηλέφωνο, από εδώ πως έρες? Ναι. Έτσι, μπράβο, από την όμορφη πόλη μας. Ναι. Κωνσταντίνε, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Yes. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Και έτσι με τον συνονόματο τον Κωνσταντίνο θα τελειώσουμε την κρεμούλα μας. Θέλω να δείτε λίγο εδώ η κρέμα μας πόσο ωραία έχει γίνει. Και τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να ρίξουμε την μια μισή το υπόλοιπο γάλα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σε ρωτήσω, Κωνσταντίνε, στο γλυκό που έκανε στο ρωτούς. Ναι. Εκτός νερό, ζάχαρη, βανίλιες, λωτό και άλλο, τι έβαλες? Μόνο λωτό, ζάχαρη, βανίλες, γαριφαλάκια, τα καρφάκια τα μικρά, αυτά εδώ. Αυτά τα καρφάκια τα μικρά εδώ που θα βάλουμε και μετά στο λικέρ μανταρίνι που θα δείτε. Ναι. Α, το δείχνει εδώ με τη βοήθεια άλλο της κάμερας. Άλλο τίποτα υλικό δεν έχει. Όχι, όχι, αυτά τα καρφάκια θα βάλουμε μέσα. Δύο ποτήρια ζάχαρη και ένα νερό. Όχι, όχι, όχι. Στο λωτό το γλυκό είπαμε θέλουμε τους 10 λωτούς, τα 800 γραμμάρια ζάχαρη, 3 βανίλες μέσα, 3 βανίλες, 6-7 καρφάκια με γαρίφα δηλαδή μέσα. Δηλαδή στο κιλό, ας πούμε, ένα κιλό ζάχαρη. Στους, οι 10 λωτοί είναι πάνω από ένα κιλό. Α. Είναι πάνω λίγο από ένα κιλό. Δεν τους ζήγησα, εγώ τους πάω τεμαχιακά με τα τεμάχια. 10-12 λωτοί είναι 800 γραμμάρια ζάχαρη. 7-8 καρφάκια γαρίφαλα και ένα φλιτζανάκι του καφέ νερό. Μόνο αυτό. Από αυτό το πώς το λέμε, το λουλούδι που βάζουμε φύλλα. Την αμπαρόριζα λέτε. Αμπαρόριζα. 5-6 φυλλαράκια βάλουμε. Η αμπαρόριζα πάει πάρα πολύ ωραία στα λικέρ που έχουμε φτιάξει και επίσης ταιριάζει και σε πολλά γλυκά του κουταλιού. Όπως επίσης θα τέργεζε και σε αυτό. Να και μια ιδέα ακόμη εξτρά που μας έδωσε εδώ ο φίλος μας. Δεν μας είπες το όνομά σου, φίλε μου? Δημήτρης από Φίλιππου Καβάλας. Έτσι, μπράβο. Κύριε Δημήτρη, από Φίλιππους Καβάλας. Ναι. Ωραία. Τα φιλιά μας εκεί στην όμορφη Καβάλα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου και ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημήτρη, μπορούμε να ρίξουμε και 2-3 φυλλαράκια για εξτρά άρωμα από φύλλα μπαρόριζας μέσα. Ναι. Ωραία. Εγώ είμαι μεγάλος, αλλά ασχολούμαι με αυτά. Είμαι 84 χρονών. Σου εύχομαι να τα εκατοστήσεις και εύχομαι να πάρουμε και τα χρόνια σου, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ. Γερός να είσαι. Και ασχολούμαι με φαγητά και με αυτά από 8 χρονών. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Όχι επαγγελματικά. Μαγειρεύω και ταΐζω γειτόνους και φίλους. Έτσι, μπράβο, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ανθρώπους που μαγειρεύουν από μικροί, ειδικά άντρες που ασχολούνται με την κουζίνα και νομίζω σήμερα ασχολούνται αρκετοί με την κουζίνα.
Βέβαια. Και εμείς είμαστε εδώ να σας δίνουμε τις ιδέες, να μας δίνετε και τις δικές σας ιδέες και εσείς κύριε Δημήτρη, σαν πιο παλιός, να μας παίρνετε τηλέφωνο, οτιδήποτε ιδέα έχετε και να μας τη λέτε. Και η μαγειρική προπάντως είναι η αγάπη κάνει το νόστιμο φαγητό. Έτσι, μπράβο. Το φαγητό πρέπει να το αγαπάς για να γίνει νόστιμο και ωραίο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ κύριε Δημήτρη που σε άκουσα. Να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδατε ο κύριος Δημήτρης, 80 και χρονών, και θα βάλει και αμπαρόριζα φύλλα μέσα στο γλυκό του λωτού. Να και μια ιδέα ακόμη για εξτρά άρωμα. Πάμε να χτυπήσουμε την κρέμα στιγμής γιώτης με το μια κούπα γάλα και πολύ λίγο ακόμη. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω για την πίτα που κάνατε προηγουμένως, την σεξολότητα αυτό και τυρί και τα λοιπά. Όχι, όχι τα λοιπά. Θέλω να την πεις όπως ακριβώς είναι. Δεν μπορώ. Για κάνε μια προσπάθεια. Καλά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή την ώρα που ρίχνατε το αυγό και το τυρί, κάτι συνέβη και σας έχασα, δεν σας παρακολούθησα. Τι συνέβη? Τα αυγά τα ρίχνετε χτυπημένα μέσα στα χόρτα. Όχι, δεν έχει σημασία. Αφού έχουν σοταριστεί τα χορταρικά όλα, μετά το τέλος ρίχνουμε το τυρί και επειδή το τυρί είναι κρύο, κατευθείαν η θερμοκρασία πέφτει λίγο, η ζεστή θερμοκρασία. Ήδη έχετε τραβήξει την κατσαρόλα από το μάτι. Μπράβο, ναι, την έχουμε τραβήξει ήδη, έχουμε ρίξει το τυράκι μέσα σπασμένο με τα χέρια μας και κατευθείαν τα 2-3 αυγά μέσα όπως είναι, ανακατεύουμε και είναι έτοιμοι. Και μετά ακολουθούμε το... Και μετά τα φύλλα, άλυμα του φύλλου με το πινελάκι με μια κούπα ηλιέλαιο. Ναι. Και ανά 3 φύλλα κάνουμε 3 στρώσεις. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Να είστε καλά. Εμείς τώρα πάμε να χτυπήσουμε την κρέμα στιγμής γιώτης. Ένα φακελάκι μόνο κρέμα στιγμής γιώτης, γιατί η σοκολατοθεραπεία την έχει ανάγκη την κρέμα στιγμής γιώτης. Επίσης εξτρά γεύση. Σήμερα όπως βλέπετε δεν έχουμε φτιάξει μια απλή κρέμα σοκολατένια. Έχουμε κάνει 3 στάδια από κρέμες. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Το όνομά σας? Πελαγία. Πελαγία. Πού μας παίρνετε κυρία Πελαγία? Από Μαυροθάλασσα. Από Μαυροθάλασσα. Κυρία Πελαγία, θα μου επιτρέψετε να μην σταματήσω το μίξερ. Ναι. Να συνεχίσουμε να χτυπάμε εδώ την κρέμα μας για να προλάβουμε να φτιάξουμε το γλυκό μας. Εγώ όμως σας ακούω πολύ καλά, πιστεύω μας ακούτε και εσείς αρκετά καλά. Ναι, ναι, σας ακούω. Πώς μας βλέπετε σήμερα? Πολύ καλά. Την πίτα μας θα τη φτιάξετε? Βεβαίως. Τι πίτα να φτιάξεις για να σε ακούσω? Τσεσκουλο σπανακο πρασοτυρόπιτα. Αυτή είσαι. Να και η κυρία Πελαγία που την είπε σωστά την πίτα μας. Ναι. Λοιπόν, κυρία Πελαγία, από αύριο στο φούρνο σου θέλω να ψήνετε η σεξουλοσπανακοπρασοτυρόπιτα. Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ορίστε. Επειδή δεν είδα την αρχή το γλυκό που κάνατε με τους λωτούς προχθές, ναι, θα ήθελα να μου πείτε πώς το ξεκινάτε. Λοιπόν, έχουμε τους 8-10 λωτούς. Ναι. Τους λωτούς είπαμε αυτούς τους σκληρούς, τους μιλολωτούς. Τους ρώσικους που λένε. Α, όχι τα μαλακά, τους όριμους. Εκείνους τους αρκετά πορτοκαλί χρώμα. Ναι, αυτή ναι, είναι ναι. Λίγο πορτοκαλί αλλά... ανοιχτό. Πώς ναι, είναι ναι, το ναι, φανάρι ναι, το ναι, κόκκινο ναι. Που περνάς και λες ήταν λίγο πορτοκαλί. Ναι, κάπως ναι. Έτσι είναι και ο λωτός. Είναι η σκληρή μυλολωτή όπως είπαμε. Τους καθαρίζεις όμορφα και ωραία όπως καθαρίζεις τα μήλα. Τους κόβεις έτσι ωραία κυδονάτα τα κομμάτια. Μέσα στην κατσαρόλα. Αυτή την ποσότητα των λωτών, 800 γραμμάρια ζάχαρη, 7-8 καρφάκια γαριφαλάκια, 3 βανίλες και ένα φλιτζανάκι νερό. Μάλιστα. Ένα φλιτζανάκι αρκεί νερό μόνο. Ναι. Γιατί θα δείτε ότι πόσο υγρά θα βγάλουν και συν τα υγρά από τη ζάχαρη που θα λιώσει. Μάλιστα. Το βράζεις περίπου μία ώρα με το καπάκι κλεισμένο. Μετά το ανοίγεις λίγο να εξατμιστούν λίγο τα περιττά υγρά που έχει. Θα δεις ότι στην μια μισή ώρα περίπου θα αρχίσει το γλυκό να δένει, να αλλάζει χρώμα ο λωτός και να γίνει εκείνο το ωραίο το κόκκινο που το είδατε χθες. Δεν ξέρω το είδα, αλλά δεν το είδα από την αρχή. Ωραία, δεν πειράζει. Και μετά αφού κρυώσει, θα το ξαναβράσετε πάλι ένα 20 λεπτό. Δεύτερη φορά, μάλιστα.
νύχτα, να το αφήσετε όλη τη νύχτα έξω και την επόμενη μέρα το πρωί το κάνετε μία βράση ακόμη ένα 20 λεπτό και όπως είναι καυτό το σφραγίζετε μέσα στα, μέσα στα βάζα τα αποστηρωμένα, το γυρνάτε ανάποδα να σφραγίσουν καλά με το καπάκι και το γλυκό σας είναι έτοιμο. Να το σερβίρετε και να το απολαύσετε το χειμώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Επίσης. Να είστε καλά. Και πάμε να φτιάξουμε τη σοκολατοθεραπεία μας τώρα. Η κρέμα στιγμής γιόντις όπως ξέρετε, τη χτυπάμε με μια κούπα γάλα και λίγο ακόμη. Για 3-4 λεπτάκια. Και είναι έτοιμη. Τώρα, θέλουμε μία σπάτουλα έτσι ωραία και εδώ μέσα στο μπολ, όπως έχουμε την κρέμα στιγμής γιώτης, την έχουμε χτυπήσει, την βλέπετε, εδώ μέσα θα ρίξουμε το μείγμα από αυτή την κατσαρόλα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου Κωνσταντίνε, είμαι η κυρία που έπεσε η γραμμή πριν. Ναι, σας ακούω. Ήθελα... Ναι, ήθελα... Θέλατε ναι. Να ρωτήσετε κάτι για την Αμπαρόριζα. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω για την Αμπαρόριζα. Πώς θα την ξεκινήσω μόνο. Αμπαρόριζα με το κόκκινο κρασί ή με τη ρετσίνα. Ναι, ναι. Θα χαμηλώσετε λίγο την τηλεόρασή σας. Με το κόκκινο. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση. Ναι, με το κόκκινο χαμηλώνει. Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Να μας ακούτε μόνο με το τηλέφωνο. Εντάξει, εντάξει. Και τώρα, στην οθόνη μας, βλέπουμε ναι. Λίγο τα υλικά. Τα υλικά τα θυμάμαι. Με το λικέρ, αμπαρόριζα, με το κόκκινο κρασί. Ναι. Πόσο κρασί θα βάλω και πόσο ζάχαρη θέλω. Λοιπόν, θέλουμε ένα μπουκάλι κρασί κόκκινο, το γλυκό, εκείνο το νάμα της κοινωνίας, ναι. Τα οποία είναι 700 ml, όπως ξέρετε. Ναι. Ένα μπουκάλι κρασί ημίγλυκο ή ξερό κόκκινο. Ναι. Μετά θέλουμε μισό κιλό ζάχαρη. Ναι. Τα δυο μπουκάλια κρασί σε μια κατσαρόλα μέσα μαζί με τη ζάχαρη. Και τα κάνουμε μόνο ένα ζέσταμα. Ναι. Ίσα ίσα να λιώσει η ζάχαρη. Και τι κινήσω, Μετά, αφού λιώσει η ζάχαρη, ναι. Το βάζουμε μέσα στο μεγάλο το βάζο που έχουμε αυτό εδώ. Σε ένα τέτοιο ναι. Μεγάλο βάζο. Ρίχνουμε ναι. Μέσα το κόκκινο κρασί με τη ζάχαρη που έχει λιώσει γιατί το έχουμε ζεστάνει στη φωτιά. Ρίχνουμε ναι. Μέσα τα 50 φύλλα μπαρόριζα. Ναι. 50 φύλλα μπαρόριζα, τα γαρίφαλα και την κανέλα, ναι. Τίποτα άλλο. Α, μάλιστα, και τα κλείνω. Και το κλείνετε, μπράβο, ναι, ναι. Σε 25 μέρες, περίπου ένα μήνα, είναι έτοιμο. Αυτό τώρα που μου λέει το μείγμα, πέφτει δύο βάζα έχω εγώ. Μπορώ να το βάλω στα δύο βάζα, ναι. Ναι, βεβαίως, είσαι ένα μεγάλο βάζο, είσαι δύο. Όπως βολεύει. Και μετά το στραγγίζετε με διπλό τουρμπάνι ή τούλι. Ναι, ναι. Έτσι να το στραγγίσουμε καλό, να μην αφήσει καθόλου μέσα ίχνος από τα γαρίφαλα ή από τα φύλλα τέτοια.
κρατήσουμε 2-3 ακόμη και θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μέχρι να τα τελειώσω εγώ, για να μην σας κουράζω εδώ με τα σαντουιτσάκια. Τον έχετε δει ήδη τον τρόπο. Ό,τι απορία έχετε θα σας στυλίσουμε εμείς εδώ ζωντανά στην κουζίνα μας. Αυτός είναι ο τρόπος που θα τοποθετήσουμε όλα τα μπισκότα και μέσα. Δηλαδή και μέσα, θέλω να δείτε λίγο και άλλα 2-3. Και μέσα θα τα βάζουμε έτσι εναλλάξ. Θα γεμίσουμε όλο το τσέρκι με αυτά τα σαντουιτσάκια. Τώρα, με τον ίδιο τρόπο θα το γεμίσουμε όλο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να υπάρχουν και διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ ζωντανά, μη φύγει κανείς, για να φτιάξουμε την σοκολατοθεραπεία μας και να γιατρευτούμε. Και το νου σας στη σεξουλοσπανακοπραστοτυρόπιτα που ψήνεται. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι πορτοκαλάδα, αλλά είναι green. Νέα green πορτοκαλάδα με στέβια. Σαν την green, καμία. Επιλέγω φέτα κορυφή. Εξαιρετικά ισορροπημένη, μεστή γεύση από εγωπρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από κοπάδια ελευθέρας βοσκής με μεγάλη φροντίδα. Κορυφή! Να και μια φορά που η μάνα σου είχε δίκιο σε κάτι. Κορυφή! Στην κορυφή της διατροφικής αξίας και της προτίμησής σας. Και τώρα μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα κορυφή στο πρώτο πρατήριό μας, στην 8 Ισμαΐου και τραπεζούντος γωνία, σε ασυναγώνιστες τιμές. Είναι βυσινάδα, αλλά είναι green. Νέα green βυσινάδα με στέβια. Σαν την green, καμία. Μπύρα με πασιάς. Αυγά με πασιάς. Σπετζοφάι με πασιάς. Ριζότο με πασιάς. Παραδοσιακά λαντικά Θεσσαλονίκης πασιάς. Το καλύτερο για σας. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση στο Λευκώνα. Είναι λεμονάδα, αλλά είναι green. Νέα green λεμονάδα με στέβια. Σαν την green, καμία. Νέος μήνας, νέες προτάσεις από τα Supermarket Kansas. Μέχρι το Σάββατο 3 Νοεμβρίου, κυμάς βόιος από ελληνικό ντόπιο κρέας με 6,50 το κιλό. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό με 3,75. Βρείτε στο μανάδικό μας μια μεγάλη ποικιλία φρέσκων και ποιοτικών φρούτων και λαχανικών για το καθημερινό σας τραπέζι. Μανιτάρια άσπρα 500 γραμμαρίων με 1,59. Μπανάνες με 98 λεπτά το κιλό. Όλα τα τοματοειδή μπαρμπαστάθης μισή τιμή. Αλλά και Pampers Active Baby Dry, οικονομικές συσκευασίες με 7,85. Και όλα τα Tena Lady 40% φθηνότερα. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Επισκευές ηλεκτρικών, οικιακών συσκευών. Γιώργος Θέρμης. Άμεση εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημά σας. Εγγυημένη εργασία, ασυναγώνιστα χαμηλές τιμές. Γιώργος Σέρβις. Επίσης, διαθέτουμε ελεγμένες και εγγυημένες ελαφρά μεταχειρισμένες συσκευές σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Γιώργος Σέρβις. Εμπιστευτείτε μας για να είστε ήσυχοι για τις οικιακές σας συσκευές. Γιώργος Μαρκόπουλος, Γεωργίου Παπαδελού 7, Σέρες. Η Μάνα Γη μας δίνει τους καρπούς της. Εμείς τους συλλέγουμε με ευλάβεια, τους επεξεργαζόμαστε με σεβασμό και δημιουργούμε το αλεύρι της δικής σας υγιεινής διατροφής. Αλεύρι Μάνα στην κίτρινη συσκευασία για τις πιο νόστιμες πίτες που φάγατε ποτέ. Το χρυσό αλεύρι Μάνα είναι η πρώτη ύλη για τις πιο πολύτιμες γευστικές σας δημιουργίες. Ιδανικό για αφράτα και πεντανόστιμα τσουρέκια. Στην κόκκινη συσκευασία, φαρίνα Μάνα για κέικ που πετυχαίνουν κάθε φορά.
Και η οικογένεια συμπληρώνεται με το αλεύρι ολικής αλέσεως, το καλαμποκάλευρο, το κίτρινο αλεύρι μάνα για σπιτικό ψωμί, την άχνη και τον ισεστέ για όλες τις κρέμες. Αλεύρι μάνα με σήμα τον ανεμόμυλο. Θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων. Εργοστάσιο παραγωγής Αδελφή Κεραμάρη, στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Τηλέφωνα 2310 795 488 και 489. Αλεύρι μάνα. Από τη μάνα γη με Κοτοσεφ φέρνει και έτοιμες καλοψημένες νοστιμιές. Πεντανόστιμα κοτόπουλα, λαχταριστά πουγκάκια και ρολά. Θα τα βρείτε σε όλα μας τα καταστήματα. Στις Σέρες, πλατεία Εμπορίου 15, Βενιζέλου 70 και Μεραρχία 41, στο Σκούταρι και στην Ιγρήτα Σερών. Θέλετε να ζεσταθείτε όταν κάνει κρύο, αλλά δεν θέλετε να αυξηθεί ο λογαριασμός της θέρμανσης? Το ρεύμα καίει και το πετρέλαιο είναι φωτιά. Οι άλλες παραδοσιακές συσκευές είναι πολύ βαριές και δυσκίνητες. Οπότε βγάζετε μερικές κουβέρτες και ίσως ένα-δυο πουλόβερ, σίγουρα όμως δεν είναι ό,τι καλύτερο για να ζεσταθείτε. Τώρα υπάρχει κάτι νέο και αποτελεσματικό. Το Molino Heater, η θερμάστρα αμερικανικής τεχνολογίας ολόκληρου δωματίου που κουμπώνει κατευθείαν στο τοίχο και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Μεταμορφώνει κρύους και ψυχρούς χώρους σε άνετους και ζεστούς με πολύ λίγα χρήματα. Είναι αρκετά δυνατό και με περιστροφή 180 μοιρών μπορεί να ζεστάνει οποιοδήποτε δωμάτιο έως και 23 τετραγωνικά. Κοιτάξτε αυτό το δωμάτιο, ήταν ψυχρό, αλλά με το Molino Heater έγινε άνετο και ζεστό με 22 βαθμούς. Μεταφέρετε άνετα όπου θέλετε, στην κουζίνα, το καθιστικό, το μπάνιο, την κρεβατοκάμαρα. Τα μπάνια είναι ιδιαίτερα κρύα και τα κρύα πλακάκια είναι σαν πάγος κάτω από τα πόδια σας. Όπως βλέπετε φίλες και φίλοι μου, το τσέρκι μας εδώ έχει γεμίσει
με τα μπισκότα όλα, βάζουμε και τα σπασμένα κομματάκια στα κενά μέσα, δεν πετάμε τίποτα. Αυτό ήταν. Και το τελευταίο μπισκοτάκι εδώ. Όση ώρα είχε διαφημίσει εγώ έφτιαχνα αυτά τα σαντουιτσάκια. Σας έδειξα με τον τρόπο που φτιάχνουμε τα σαντουιτσάκια και τα βάζουμε όλα μέσα. Εδώ. Εδώ είναι το τσέρκι. Τώρα, το υλικό που μας έχει περισσέψει, επειδή ήταν ήδη, όπως έχουμε πει, είναι λίγο πηχτό μέσα, εμείς θα ρίξουμε λίγο γάλα μέσα διαλεγμένο, το οποίο το βρίσκεται μόνο στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Λίγο γαλατάκι. Ανακατεύουμε. Κατευθείαν το υλικό μας γίνεται λίγο πιο αραιό. Πάμε να γράψετε τη συνταγή με τα υλικά που θα χρειαστείτε για να φτιάξετε το λικέρ μανταρίνι και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα για να το φτιάξουμε.
Τρυπάμε τα μανταρίνια έτσι ώστε να τα βοηθήσουμε για να.
Άντε, ας προσπαθήσει άλλη μία φορά. Εμείς όμως, μέχρι που να προσπαθήσει, θέλω λίγο να σας υπενθυμίσω κάτι. Επειδή όπως βλέπετε, κάθε Παρασκευή δίνουμε δώρα και κάποιοι, επειδή είναι λίγο από μακριά ή για κάποιον λόγο κάποια δώρα δεν έρχονται να τα πάρουν, εμείς σήμερα έχουμε τα δωράκια της προηγούμενης εβδομάδας. Θέλω να σας πω λίγο τα ονόματα που πρέπει να έρθουν να πάρουν τα δωράκια τους. Γιατί αν δεν έρθουν να τα πάρουν, θα τα δώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Η κυρία Κεσούλη Βασιλική από Σέρες να έρθει να πάρει το δωράκι της της προηγούμενης εβδομάδας. Σταμουλή Μαρία από Τερπνή που έχει κερδίσει τις βεντούζες. Η κυρία Κεσούλη Βασιλική είχαμε πει έχει κερδίσει το ριχτάρι αυτό. Η Αλίκη Ρουμελιώτη από Σέρες έχει κερδίσει αυτόν τον ωραίο βραστήρα από τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Αλίκη Ρουμελιώτη από Σέρες, αν μας ακούει, να έρθει να παραλάβει το δωράκι της. Και από πίτσα, μια πίτσα και προφιτερόλ, η κυρία Εύη Καμπούνη. Εύη Καμπούνη από Σέρες, μια πίτσα και ένα προφιτερόλ της προηγούμενης εβδομάδας. Να έρθετε να παραλάβετε τα δωράκια σας. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σου Κωνσταντίνε, από Κομωτινή παίρνω. Από Κομωτινή οι φίλοι μας. Ναι. Το όνομά σας. Γιούλη με λένε. Κυρία Γιούλη. Και μ' αρέσουν όλα αυτά που κάνεις και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Στη μία γαλατιέρα έβαλες γάλα. Στη μία γαλατιέρα βάλαμε γάλα, κακάο και άχνη. Άχνη. Στην άλλη. Και σε ένα μπολάκι μικρό είχαμε βάλει λίγο γάλα με τον εσεστέ μαζί. Έτσι ναι. Ώστε μόλις βράσει το κακάο, η άχνη και το γάλα, ναι. Ρίχνουμε τον εσεστέ μέσα μόλις θα αρχίζει να κοχλάζει. Το χαμηλώνουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε τον εσεστέ μέσα με το κρύο γάλα. Ναι. Ανακατεύουμε και είναι έτοιμο. Έτοιμη η μία και στην άλλη γαλατιέρα. Στην άλλη γαλατιέρα. Βάζουμε το γάλα. Βάλαμε το γάλα. Και τη σοκολάτα. Και τη σοκολάτα, μόλις ζεστάθηκε το γάλα, ρίξαμε τη σοκολάτα μέσα για να λιώσει. Και ρίξαμε μετά, αφού έχει λιώσει η σοκολάτα, ρίξαμε μετά και την μερέντα μέσα, έτσι για εξτρά γεύση και άρωμα. Ναι, δύο σοκολάτες όμως. Ναι, 400 γραμμάρια ήταν.
επειδή έχει πέσει η σοκολάτα μέσα στα κενά, εγώ θα τολμήσω να το ανοίξω λίγο.
Να ευχαριστήσουμε το Seres Travel τον κύριο Βουζίκη Δημήτριο για τις όμορφες εκδρομές που διο...
Τώρα. Να μην τη διακοσμήσουμε και την πίτα μας, έτσι με λίγο ρίγανη φρέσκια. Να πούμε κιόλας ότι και τα φυτά, τα αρωματικά, τα ωραία, τα αρωματικά είναι από την Κυπούπολη, από το φυτόριο του κυρίου Γιώργου Κουμουτσάκου. Θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα ωραία αρωματικά που μας προσφέρει και μας φτιάχνει ωραία και αρωματικά τα γλυκά μας και τα φαγητά μας. Και κάπου εδώ έχει τελειώσει και αυτή η εκπομπή. Τώρα από σας περιμένουμε ένα τηλέφωνο για να μας πείτε τα τυχερά νούμερα.